σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεραπευτικών Σωματείων, βγάλαμε ένα ψήφισμα, μία επιστολή συμπαράστασης σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι κοπιάζουν και κρατάνε τα σύνορά μας, το να μην μπουν οι εισβολείς που έρχονται από την γειτονική χώρα. Είναι ένα... μία επιστολή, ένα ψήφισμα το οποίο πρέπει όλοι να καταλάβουμε και να δούμε το τι γίνεται στα ακριτικά σύνορά μας, έτσι ώστε να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα της πατρίδας μας. Εκπροσωπείτε φυσικά πάρα πολλούς συλλόγους σε όλο το Πανελλήνιο, κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Οι σύλλογοι οι οποίοι είναι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεραπευτικών Σωματείων, όλα τα θεραπευτικά σωματεία, αυτή τη στιγμή έρχονται στους 150 συλλόγους. Εσείς εκπροσωπείτε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φερών, από όσο διάβασα. Είμαι και αντιπρόεδρος στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φερών η Αγία Σοφία, εκτός από πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Τι κατάσταση επικρατεί στον Εύρο αυτές τις ώρες που μιλάμε, κύριε Χρυσόπουλε? Η κατάσταση στον Εύρο είναι μια κατάσταση λίγο ιδιόμορφη. Έχουμε από τη στένα διώξη του ποταμού Εύρο μια επέλαση λαθρομεταναστών. Όλος ο μηχανισμός, δηλαδή η αστυνομία, οι συνοριοφύλακες, ο ελληνικός στρατός, οι πολίτες, απλοί πολίτες από όλο τον Εύρο αλλά και από όλη την Ελλάδα, διότι και εγώ αυτή τη στιγμή είμαι κάτω στο ανάχωμα, δηλαδή κάτω στον ποταμό, και βλέπω συνεχώς να έρχονται άνθρωποι για βοήθεια και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Προηγουμένως ήταν τρία αυτοκίνητα με κάποιους ανθρώπους από την Καρδίτσα, από τις Σέρες, από τη Δράμα. Έρχονται να βοηθήσουν και να κρατήσουν τα σύνορα διασφαλισμένα, έτσι ώστε να μην περάσουν οι λαθρομετανάστες οι οποίοι έρχονται στην απέναντι πλευρά. Να πούμε φυσικά ότι έγινε και προσπάθεια, από όσο διαβάσαμε, να εισέλθουν ουσιαστικά στην Ελλάδα από την περιοχή σας εκεί. Γίνονται προσπάθειες αναλόγως τις ώρες και τις στιγμές οι οποίες φτάνουν από την απέναντι πλευρά τα λεωφορεία που βάζει ο Τούρκος Πρόεδρος, έτσι ώστε και να τους μεταφέρει από τις Καστανιές προς τον Νότιο Εύρο για να περάσουν πιο εύκολα. Και πόσο μπορούμε να πούμε ότι θα κρατήσει όλη αυτή η διαδικασία, θα αντέξει γενικότερα η περιοχή τέτοια πίεση, κύριε Πρόεδρε? Θα αντέξει η περιοχή όσες μέρες και όσους μήνες θα προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι να εισβάλλουν παράνομα στη χώρα μας. Σας μεταφέρω ότι το ηθικό των ανθρώπων, γενικά των ακριτών, είναι πλέον πάρα πολύ μεγάλο. Προς μεγάλη μου έκπληξη, όχι έκπληξη, προς μεγάλη μου ευχαρίστηση, όλοι οι άνθρωποι ακρίτες εδώ του Εύρου, αλλά και όλοι αυτοί που βοηθάνε, έχουμε μια ομοψυχία και μια μεγάλη σιγουριά ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Το εθνικό φρόνημα είναι υψηλό και βλέπω ότι όλοι μαζί σε όλα τα επίπεδα συνεννοούμαστε και κάνουμε το για το κοινό καλό. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα κρατήσει. Για πέστε μου και λίγο, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε αυτή τη χρονική συγκυρία με Ευρωπαίους αξιωματούχους, κατά την άποψή σας, είναι μια εξέλιξη που έχει θετικό πρόσημο? Είναι μια, πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση ο Πρωθυπουργός να έρθει τη δεδομένη στιγμή στον Εύρο με όλα αυτά που γίνονται. Και επίσης το φυσικό είναι ότι έρχονται και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η πρόεδρος της Κομισιόν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ότι είναι εδώ για να δουν οι διεισόμεση το τι γίνεται. Γιατί μερικές φορές και από, ή να τα βλέπεις από την τηλεόραση ή από κάποια διαβήματα, είναι τελείως διαφορετικά το να αρχίσεις να δεις μόνο στην κατάσταση. Και επίσης θα έχει συμβολικό χαρακτήρα στο ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
πρέπει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνδράμει στο να μην γίνει αυτό που θέλουν να κάνουν οι απέναντι. Ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε? Το μήνυμα είναι ότι ο Εύρος, η Θράκη, δεν θα πέσει ποτέ. Το φρόνημα είναι υψηλό και δεν πρόκειται κανένας χωρίς τη θέλησή μας να πει στην Ελλάδα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.